Καλησπέρα, Νίκη. Είναι θλιβερό να επιβεβαιωνόμαστε όταν μιλάμε για πόλεμο με απώλειες δεκάδων και εκατοντάδων ψυχών. Αλλά από τον Ιούλιο λέμε ότι ο Ερντογάν ανοίγει τρίτο μέτωπο μετά τη Συρία και τη Λιβύη στο Καραμπάχ, δημιουργώντας ένα περίεργο τρίγωνο όπου προσπαθεί να μοιραστεί επιρροή με τη Μόσχα. Όμως αυτή η μοιρασιά έχει παντού όρια, αυτά που θέτει εν τέλει η Ρωσία και όχι οι υπερφύαλες φιλοδοξίες του Ερντογάν. Μοιάζει πολύ με την υδατοσφαίριση. Πάνω από το νερό συνεργασία και διπλωματία, κάτω από το νερό σκληρός διαγωνισμός αντικανονικά χτυπήματα. Ένα τέτοιο αντικανονικό χτύπημα είναι η μεταφορά τζιχαντιστών από τη Συρία και τη Λιβύη, που πραγματοποιεί η Τουρκία και ομολογείται πλέον από πολλές διεθνείς δυνάμεις που συνειδητοποιούν σε τι εφιάλτη κινδυνεύει να βυθιστεί η ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου. Είναι σαφές ότι η Μόσχα δεν μπορεί να επιτρέψει άλλη μια Συρία στο μαλακό της υπογάστριο, γι' αυτό και η Ουδής αμφιβάλλει ότι θα ισχύσει το ρητό όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος εάν δεν λειτουργήσει η διπλωματία. Έχουμε δει να συμβαίνει αυτό, να πίπτει ράβδος στη Συρία με ισοπαίδωση τουρκικών φυλακίων, στη Λιβύη με το βομβαρδισμό τουρκικών δυνάμεων αυτοκινητοπομπών. Από χθες ρωσικές δυνάμεις κατοπτεύουν το τζιχαντιστικό θύλακα του Ιντλίβ στη Συρία, όπου η Τουρκία δεν έχει τηρήσει τις δεσμεύσεις της και πλησιάζει τη στιγμή για μια νέα σαρωτική επίθεση του Άσαντ και της ρωσικής αεροπορίας. Ρωσικά επίσημα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο και αυτήν η σχέση του Ιντλίβ με το Καραμπάχ, ότι 93 ήδη τζιχαντιστές από τη Συρία είναι νεκροί στη ζώνη του Καραμπάχ, έχουν χάσει τη ζωή τους και μάλιστα οι σωροί των 53 έχουν επιστραφεί για να ταφούν στη Συρία, ενώ άλλοι 430 μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια των Τούρκων στη σύραξη της Αρμενίας με το Αζερβαϊτζάν. Κάποιοι μάλιστα εξαπατώνται από τους Τούρκους καθοδηγητές τους, γιατί τους υπόσχονται ότι επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Είναι και αυτοί θλιβερά αναλώσιμα πιόνια σε έναν ξένο πόλεμο για τους ίδιους.